Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 για να ενημερωθούμε για τα σημερινά νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και όχι μόνο. Θα δούμε και βίντεο γενικού ενδιαφέροντος και αστεία και φυσικά θα ταξιδέψουμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Πρώτο πρωτοσέλιδο, έφυγε ο Αντώνης Βαρδής σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Βίντεο, φωτογραφίες από τη λαμπρή καριέρα του θα βρείτε μέσα στο άρθρο. Καλλιτέχνες μιλούν στο zoogla.gr και αποχαιρετούν τον μουσικοσυνθέτη. Συνεχίζουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Εκπτώσεις στον ένφια. Ποιους ιδιοκτήτες αφορούν οι μειώσεις στον ενιαίο φόρο ακινήτων. Συνεχίζουμε. Τρίτο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Κόλαση στο Ζάπιο». Παπανδρεϊκοί αποδοκίμασαν με συνθήματα τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Βίντεο και φωτογραφίες, μήνυμα επιστροφής Παπανδρέου, σκηνές από την εσωκομματική διαμάχη του 2007. Θα τα δούμε βέβαια και πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και περισσότερες ειδήσεις μέσα στο site. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με το δυσάρεστο νέο της ημέρας, που είναι ο θάνατος του Αντώνη Βαρδή. Σε ηλικία 66 ετών, λοιπόν, και μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή ο διάσημος μουσικοσυνθέτης. Τους τελευταίους 2 μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδή και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με κάτι παρόμοιο. Πάμε να δούμε. Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει. Μα ό,τι και να κάνει δεν πονάω άλλο πια, γιατί εσύ με έχεις πια σκοτώσει. Ζούμε στη δική μου φυλακή. Όταν ξημερώνει εγώ πεθαίνω. Δεν μου έχει μείνει μια σταγιά αντώνη. Η μόνο που ακόμα περιμένω. Είναι λάθος να πιστεύω πως μπορώ. Αν γυρίσεις δεν θα αντέξω να σε δω. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ. Δεν κράτησα κάτι για μένα. Μη μου λες πως λύπασαι, ψέμα είναι κι αυτό. Που μπορεί να το πει στον καθένα. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο κάτι για μένα. Τι μου λες πως λείπασαι, ψέμα είναι γι' αυτό που μπορείς να το πεις στον καθένα. Κάψε με σπίρτο η ψυχή. Ό,τι από σένα με θυμώ. Έκλαψα στην άκρη λες και ήμουν παιδί. Που όταν κάνει κάτι το μάλλον μου. Είναι λάθος
πιστεύω πως μπορώ. Αν γυρίσεις δεν θα αντέξω να σε δω. Αν με βρεις όταν δει, φταίω μόνο εγώ που δεν κράτησα κάτι για μένα. Στον καθένα. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ. Δεν κράτησα κάτι για μένα. Τι μου λες, πως λείπασαι, ψέμα είναι κι αυτό που μπορείς να το πεις στον καθένα. Ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης που αφήνει πίσω του ένα πολύ μεγάλο έργο. Γεννημένος λοιπόν το 1948 στο Μοσχάτο, ο Αντώνης Βαρδής αφήνει το δικό του στίγμα στη μουσική σκηνή, συνθέτοντας και ερμηνεύοντας ποιοτικά τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό. Όπως είχε αποκαλύψει και ο ίδιος σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, από την παιδική του ηλικία δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στο συνθέτη και δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Μανώλη Χιώτη. Τώρα θα δούμε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη στον Στέλιο Καζαντζίδη που μιλάει για τον Αντώνη Βαρδί και στη συνέχεια θα δούμε και τον ίδιο τον Αντώνη Βαρδί να μιλά στην κάμερα. Από τους νεότερους υπάρχει κανείς που να ξεχωρίζετε μια φωνή που θα μπορούσε να κολλήσει δίπλα σας ή ένα συνθέτης που θα μπορούσατε να πείτε ένα δικό του τραγούδι? Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι και σπουδαίος ερμηνευτής, μη σας φανεί παράξενο, είναι ο Αντώνης Βαρδής. Πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης και σπουδαίος τραγουδιστής. Δεν αφήνει λεπτομέρεια στο τραγούδι. Η φωνή του κλείνει όλο το φάσμα του τραγουδιού. Είναι χορταστικός για όσους ξέρουν από τραγούδι. Έχει και άλλους αξιόλογους προς Θεού, δεν λέω ότι... Ναι. Αλλά οι περισσότεροι γράφουν τραγούδια στο πόδι, στο γόνατο που λένε. Βάζουν αυτά τα παράξενα όργανα που καλύπτουν τις ατέλειες και τις βλακίες που γράφουν και τα περνάνε. Έχουν και τα ραδιόφωνα και τα μέσα ενημέρωσης όλα με το μέρος τους. Και κάπου βρίσκονται στο προσκήνιο και όλοι εμείς που παίξαμε κάποιο ρόλο σε αυτόν τον τόπο είμαστε στο περιθώριο. Το 1968, μετά από που διαλύθηκε ένα συγκρότημα τους Βίκινγκς που είχαμε, δούλεψα για ένα διάστημα με τον Βασίλη Βασιλιάδη. Έπαιζα κιθάρα στην ορχήστρα του. Μια ημέρα, κάποια Πέμπτη θυμάμαι, μου είπε: Αντωνάκη, πάρε την κιθάρα σου και τη Δευτέρα έχουμε μια φωνοληψία, μάλιστα. Θα κάνω καταλογία με το Στέλιο του Καζαντζίδη. Έπαθα πλάκα μεγάλη. Από την Πέμπτη που μου το είπε μέχρι τη Δευτέρα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν ότι θα τον δω το Στέλιο και δεν ήξερα τι να κάνω. Τέλος πάντων, πήγα στη φωνοληψία, έπαιξα. Θυμάμαι ήταν το τραγούδι και οι άντρες κλαίνε. Αυτό μπορεί να μην το ξέρει ο Στέλιος του Καζαντζίδης, ότι έχω παίξει εγώ. Άλλο περιστατικό θυμάμαι το 1974. Πηγαίνουμε για πρόβα στην πλάκα. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Ταλάρα και έχει παρκάρει ο Γιώργος το αυτοκίνητό του σε ένα υπόγειο γκαράζ εκεί στην πλάκα και αρχίζουμε και τραγουδάμε ένα τραγούδι του Στέλιου του Καζαντζίδη. Το λέμε 4-5 φορές γιατί έκανε αντίλαλο και μας άρεσε πάρα πολύ, έτσι συγκρότητο πρίμα. Μετά ανακαλύψαμε όταν βγήκαμε από το γκαράζ ότι στην είσοδο του γκαράζ είχαν μαζευτεί αρκετός κόσμος, χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι είναι ο Γιώργος Νταλάρας κάτω, και τους άρεσε έτσι που τραγουδάγαμε και είχαν καθίσει και μας άκουγαν. Θα ήθελα να σας τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που το υπέρα αγαπάω. Αφήσαν τα μαύρα δάκρυα
Έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια να βρει. Να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεματιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Δάκρυζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Ο Αντώνης Βαρδής είχε συνεργαστεί με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης που είδαμε και στο απόσπασμα πριν από λίγο, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη και πολλοί άλλοι γνωστοί. Θα αφήσουμε όμως αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό. Με απρόοπτα και μεγάλη ένταση διεξήχθη η εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάπιο Μέγαρο, καθώς στην κατάμεστη αίθουσα το πλήθος αποθέωσε τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ υποδέχθηκε με αποδοκιμασία τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα της Ζούγκλας που βρισκόταν εκεί. Θα μιλήσουμε με την ειλικρίνεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Άκουσα το σύνθημα «Γερά να πέσει δεξιά». Θα μιλήσουμε Τετάρτη για το πότε και πώς φτάσαμε στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το λαός του κυρίου Καρατζαφέρη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα δούμε τώρα, μάλλον να σας πω ότι το πρωί, τις πρωινές ώρες, υπήρξε μία ανάρτηση από την επίσημη σελίδα του ΠΑΣΟΚ ότι μάλλον τα μέλη, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται ψυχίατρο, καθώς αποθέωσαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Βέβαια, το στάτους αυτό αποσύρθηκε και κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που μέσω του Twitter χλεβάζει όλη αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε τώρα. Το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή νέα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα διορθωθούν τα λάθη που ο ΕΝΦΙΑ έφερε στα εκαθαριστικά του νέου φόρου ακινήτων. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ με έκπτωση υπό προϋποθέσεις στον φόρο που επιβάλλεται στα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ερωτηθείς μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, εάν προγραμματίζεται μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, απάντησε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα κατατεθεί πριν την Παρασκευή, οπότε και θα συζητηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική τροπολογία που θα περιλαμβάνει και τον αριθμό των δόσεων αλλά και τις διορθώσεις για τους 4.000 οικισμούς αναμένεται να κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες θα δίδεται υπό μια σειρά προϋποθέσεων έκπτωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία κτισμάτων, η οποία αναμένεται να κυμαίνεται στο επίπεδο του 20%. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ο κ. Χαρδούβελης ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια ποσοστιαίων εκπτώσεων ή εισαγωγής παραμέτρων, οι οποίες θα περιορίζουν το συνολικό κόστος από τη μείωση του φόρου σε έως 50 εκατομμύρια ευρώ.
10 δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης χθες κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης. Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στην ανεργία ως τη μεγαλύτερη απειλή, τον πλέον ύπουλο εχθρό που υπονομεύει τα όνειρα της νεολαίας. Πάμε να δούμε το βίντεο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καθώς η ελληνική οικονομία περνάει σε ένα ανωδικό κύκλο ανάπτυξης, το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση και τη χώρα είναι η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Γι' αυτό λοιπόν επιδιώκουμε ένα δυνατό, ένα ισχυρό κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης μέσα από αυτή την ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει έκθεση για τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Σύνδεση με την απασχόληση κάθε ενέργειας, είτε αυτό είναι πολιτική, είτε είναι πρόγραμμα, είτε είναι δράση, είτε είναι νομοθεσία. Θεωρούμε ότι σωστές, συνεπείς και νομοταγείς επιχειρήσεις προηγούνται και μια πρόταση που έκανε ο Υπουργός Εργασίας για λευκή βίβλο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σωστή ιδέα, ούτως ώστε οι νομοταγείς και συνεπείς επιχειρήσεις να επιβραβεύονται έμπρακτα για την απασχόληση που δημιουργούν και για τις εισφορές που πληρώνουν. Να ενισχυθούν τα προγράμματα και η υλοποίηση και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων που αφορούν το νέο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς με την παρουσία των κοινωνικών φορέων, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Είναι κάτι που μπορεί να δώσει και ποιότητα και έλεγχο στα προγράμματα για την ανεργία. Ο τουρισμός είναι γνωστό ότι φέτος θα δημιουργήσει περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες εκτιμήσεις είναι για 19,5 εκατομμύρια αφίξεις και 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα έσοδα, αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες, παρά τις απώλειες από Ρωσία και Ουκρανία. Το ελληνικό εμπόριο πρότεινε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για ανάπτυξη με απασχόληση, με θέσεις εργασίας. Το δεύτερο είναι η αναγνώριση έμπρακτα του συνεπούς εργοδότη. Και το τρίτο, επειδή ένας από τους λόγους αύξησης της ανεργίας είναι και η έλλειψη εργοδοτών, προτείναμε τη θεσμοθέτηση του συνήγορου του επιχειρηματία στα καλά πρότυπα του συνήγορου του πολίτη. Εκτός των προγραμμάτων μέχρι 29 ετών για τους νέους, να υπάρξουν προγράμματα άμεσα για απασχόληση πάνω των 35. Είναι εκείνες οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, που έχουν δημιουργήσει ήδη υποχρεώσεις. Πάντως, στη σκάλα της ευρωπαϊκής ανεργίας έχουμε πια τη δεύτερη θέση από την πρώτη που κατήχαμε όλο αυτό το διάστημα, ενώ την πρώτη έχει πια η Ισπανία. Τώρα, την παρέτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας γνωστοποίησε ευνηδίως ο Κώστας Κουκοδήμος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε την παρέτηση αναπάντεχη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Την παρέτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας υπέβαλε με επιστολή του στον Πρωθυπουργό ο Κώστας Κουκοδήμος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου, με την εξαιρετικά τιμητική πρότασή σας να αναλάβω τα καθήκοντα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσωπικοί και μόνον λόγοι με υποχρεώνουν σήμερα να υποβάλω την παρέτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κουκοδήμος. Δηλώνει τέλος ότι στηρίζει ως βουλευτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας το κυβερνητικό έργο και προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην τεράστια προσπάθεια για την ανάταξη της χώρας. Στη μείωση των εισιτηρίων θα πάμε τώρα, καθώς το βασικό εισιτήριο μειώθηκε από 1,40 στο 1,20, με ταυτόχρονη μείωση όμως της διάρκειάς του στα 70 λεπτά από τη 1,5 ώρα, και αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που έχουν γίνει ουσιαστικά στα εισιτήρια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Να δούμε το βίντεο. Σε
Σε ισχύ από σήμερα η νέα τιμολογιακή πολιτική στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με το ενιαίο εισιτήριο να κοστίζει πλέον 1 ευρώ και 20 λεπτά από 1,40, αλλά και τη διάρκεια του να μειώνεται από τη 1,5 ώρα στα 70 λεπτά. Από σήμερα κυκλοφορεί και η μοναδική πλέον κάρτα για όλα τα μέσα μεταφοράς αξίας 30 ευρώ. Η κάρτα αυτή αντικαθιστά τη μηνιαία κάρτα για όλα τα μέσα που κόστιζε 45 ευρώ, καθώς και τη μηνιαία κάρτα για λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ αξίας 20 ευρώ. Επομένως, με 1 ευρώ την ημέρα οι πολίτες της Αθήνας θα μπορούν να μετακινούνται σε ολόκληρη την πόλη πλέον. Μάλιστα, με το νέο σύστημα καταργείται η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου, γεγονός που σημαίνει πως αν ένας επιβάτης μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο μέσο μεταφοράς και δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό του, μέσα στα 70 λεπτά της ώρας θα πρέπει να ακυρώσει και δεύτερο εισιτήριο. Αυτά είναι λοιπόν τα νεότερα με τα εισιτήρια, οπότε να έχετε το νου σας ότι αν ξεπεράσει τα 70 λεπτά το εισιτήριο που έχετε ήδη επικυρώσει, είναι πολύ πιθανό κάποιος εισπράκτορας να σας κόψει κάποιο πρόστιμο. Στην Αμφίπολη τώρα, αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο υποκλίνονται στη μοναδικότητα του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης και ζητούν να το προσεγγίσουν. Χθες, στο φως της δημοσιότητας, είδαν νέα ευρήματα. Οι εργασίες συνεχίζονται, ενώ έχουν προσθεθεί και προστατευτικά για να αποφευθούν ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πλάνα από εκεί. Νέες αποκαλύψεις στην Αμφίπολη, καθώς τμήμα μαρμαροθετημένου δαπέδου με λευκά μικρά ακανόνιστα τμήματα μαρμάρου σε κόκκινο φόντο που σώζεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση έφεραν στο φως για ανασκαφικές εργασίες στο λόφο Καστά που συνεχίζονται από την ΚΑΠΑΙΤΑ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το τμήμα του δαπέδου αποκαλύφθηκε με την αφαίρεση χωμάτων από τον προθάλαμο στο χώρο πίσω από τον τοίχο των Σφυγγών, ενώ στο κατόφλι του πρώτου διαφραγματικού τοίχου των Σφυγγών εντοπίστηκαν επί της νοπογραφίας, η οποία το κάλυπτε, ίχνη μπλε χρώματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώθηκε επίσης ότι και στους τρεις χώρους μετά από τον τοίχο σφράγισης υπάρχει χαλαρή αμμώδης επίχωση ως το μέγιστο ύψος της θόλου. Οι τρεις χώροι που δημιουργούνται από την κατασκευή των εγκάρσιων διαφραγματικών τοίχων κατά μήκος του θόλου φαίνεται ότι καταχώθηκαν κατά την σφράγιση του ταφικού μνημείου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού πληροφορεί ότι ο πρώτος διαφραγματικός τοίχος μετά την είσοδο έχει αποκαλυφθεί μόνον ως το Ιωνικό Επιστήλιο, το οποίο διακοσμείται με τους οκτάφυλλους ανάγρυφους ρόδακες. Στο μεταξύ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τόσο η ολοκλήρωση των εργοταξιακών υποδομών, όσο και η θωράκιση του μνημείου και του ευρύτερου χώρου του από απρόσμενες καιρικές συνθήκες. Στις διεθνείς εξελίξεις θα περάσουμε τώρα. Στα κατεχόμενα της Κύπρου βρέθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν πρώτη φορά ως πρόεδρος της Τουρκίας. Μάλιστα, πριν αναχωρήσει, δήλωσε πως μέχρι σήμερα το ψευδοκράτος εργαζόταν για ένα αποτέλεσμα δίκαιο και περιεκτικό, ενώ η Νότια Κύπρος ποτέ δεν είχε μία θετική προσέγγιση. Πάμε να δούμε το βίντεο από το Euronews. Στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του Εμινέ στο πρώτο του ταξίδι ως πρόεδρος της Τουρκίας. Εκεί τον υποδέχθηκε ο κατοχικός ηγέτης Ντερβίς Έρογλου, ενώ στη σύντομη ομιλία του προς τους συγκεντρωθέντες Τουρκοκυπρίους υποστήριξε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητά του. Αυτή την εβδομάδα θα διεξαχθεί σύνοδος του ΝΑΤΟ και μετά από μερικές εβδομάδες η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε όλα αυτά τα πεδία θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το Κυπριακό. Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως τη χαρακτήρισε ο Ερντογάν, ανέκαθεν αποτελούσε προτεραιότητα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει υδροδότηση και ηλεκτροδότηση από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Παρά τις εξαγγελίες πάντως υπήρξαν και Τουρκοκύπροι που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη και κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Κύριε Ερντογάν, δεν είστε ευπρόσδεκτος». Σφοδρές μάχες μένονται στην Ανατολική Ουκρανία με τον Ουκρανικό στρατό να δέχεται σοβαρά πλήγματα από τους Ρώσους αυτονομιστές. Το θλιβερό είναι πως από την έναρξη των συγκρούσεων οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 2.600. Να δούμε το βίντεο. Ο Ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις θέσεις του στο αεροδρόμιο του Λουγκάνσκ. Σύμφωνα με το Κίεβο, τη δύναμη πυρός των αυτονομιστών ενισχύουν αποφασιστικά ρωσικά τεθωρακισμένα. Οι μάχες είναι σφοδρές. Οι κάτοικοι επιχειρούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο στα υπόγεια των σπιτιών τους. Από την έναρξη των συγκρούσεων, οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.600. Από την πλευρά της η Μόσχα εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή ρωσικών στρατευμάτων στη σύγκρουση. Ήταν Ρώσοι, τους είδαμε με τα μάτια μας, άνοιξαν πύρα τα ρωσικά σύνορα, ανέφερε ένας τραυματίας Ουκρανός στρατιώτης. Οι αυτονομιστές κερδίζουν έδαφος στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ. Επόμενος στόχος τους, η κατάληψη της Μαριούπολης.
Τουλάχιστον ένα περιπολικό σκάφος της Ουκρανικής ακτοφυλακής βυθίστηκε στη θάλασσα της Αζοφικής. Δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ άλλα 8 διασώθηκαν. Ουκρανικές πηγές αποδίδουν το πλήγμα σε πυρά αποσχιστών που προήλθαν από την ξηρά. Ο Γενικός Γραμματέας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, Anders Fogh Rasmussen, δήλωσε πως το ΝΑΤΟ προτίθεται να στηρίξει ενεργά την Ουκρανία, ενώ προέτρεψε τα μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Την πρόθεση του ΝΑΤΟ να στηρίξει ενεργά την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας Anders Fogh Rasmussen. Ο Rasmussen βρίσκεται στην Ουαλία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Θα ενισχύσουμε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Θα αναπτύξουμε την εμπροστοφυλακή της δύναμης κρούσεως σε πολύ υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει τάχιστα. Within our response force, a very high readiness force able to deploy at very short notice. Ο ισχυρός άνδρας της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε πως περιμένει από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ψήφισμα που θα επιτρέπει στη χώρα να γίνει μέλος της Συμμαχίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων περιμένει από τα μέλη της Συμμαχίας να προχωρήσουν σε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Την Παρασκευή τώρα αναμένονται συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανική κυβέρνηση και τους Ρώσους αυτονομιστές στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Στο Κίεβο μετέβει για να εκδηλώσει τη στήριξη της Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Πάμε να δούμε το βίντεο. Την Παρασκευή θα συνεχιστούν στο Μίνσκ της Λευκορωσίας οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανική κυβέρνηση και τους Ρωσόφωνους αυτονομιστές. Στόχος των αποσχιστών είναι να αποκτήσουν ένα ειδικό καθεστώς εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Θα συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα θέματα περιλαμβανομένων πιθανών μεθόδων για εκεχηρία και την πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων με την διαδικασία όλοι για όλους. Στο Κίεβο μετέβη για να εκδηλώσει τη στήριξη της Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Αν η Ρωσία επιθυμεί εν τέλει να επιλύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να σταματήσει να μιλάει για συνομιλίες με τους ηγέτες στο Ντόνετσκ και στο Λουγκάνσκ και θα πρέπει να μιλήσει απευθείας με την Ουκρανική κυβέρνηση. Έχει επηρεάσει την κατάσταση από την αρχή. Τα στρατεύματά της έχουν εισβάλει εδώ στην Ουκρανία, τα όπλα της σκοτώνουν Ουκρανούς στρατιώτες και οι ενέργειές της είναι εκείνες που προκάλεσαν την εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας παρουσία και του Αμερικανού πρέσβη, ο Πέτρο Ποροσένκο κατηγόρησε τη Μόσχα για ευθεία και απροκάλυπτη επιθετικότητα, η οποία όπως υποστήριξε έχει αλλάξει άρδιντα δεδομένα υπέρ των αυτονομιστών στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι πρόεδροι της Πολωνίας και της Γερμανίας προχώρησαν σε παραλληλισμούς με τη σημερινή εποχή και την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη με αφορμή τα 75 χρόνια από την επίθεση των Γερμανών στην Πολωνία. Να δούμε το βίντεο. 75 χρόνια συμπληρώθηκαν από την επίθεση του γερμανικού κρατηδίου Σλέσβιγκ-Χολστάιν στον Γκντάνσκ της Πολωνίας που υπήρξε η αφορμή για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πρόεδροι της Πολωνίας και της Γερμανίας προχώρησαν σε παραλληλισμούς με τη σημερινή εποχή και την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Η ιστορία μας διδάσκει ένα μάθημα και μας εξωθεί σε συμπεράσματα μέσα από οδυνηρές εμπειρίες. Η ιστορία μας λέει ότι υπάρχει ανάγκη από θάρρος και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση όσων απειλούν την παγκόσμια τάξη, ειρήνη και ελευθερία. Ο Γερμανός πρόεδρος εξέφρασε φόβους για μια κατάσταση που μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι εδαφικές υποχωρήσεις συχνά αυξάνουν την όρεξη των επιτιθεμένων. Αλλά επίσης μας διδάσκει ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια δυναμική μέσω ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, η οποία δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί. Στις
Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο των Πεσόντων και τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής της Μόσχας και η επαναφορά στο καθεστώς καλής γειτονίας που έχει διαταραχθεί. Στην αντεπίθεση τώρα έχει περάσει ο Ιρακινός στρατός και οι κουρδικές δυνάμεις κατά των τζιχαντιστών. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον θέσεων των τζιχαντιστών κοντά στο στρατηγικής σημασίας φράγμα της Μοσούλης. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντεπίθεση του Ιρακινού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων εναντίον των τζιχαντιστών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι άνδρες του Ισλαμικού κράτους εγκατέλειψαν την πόλη Σουλεϊμάν Μπεκ στο βόρειο Ιράκ. Ο γιος του πρώην Προέδρου της χώρας, Τζαλάλ Ταλαμπανί, προειδοποιεί τη διεθνή κοινότητα για τις συνέπειες της προέλασης των εξτρεμιστών. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή του πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας. Αν δεν τους σταματήσουμε εδώ, θα έρθει η σειρά της Δύσης. Θα χτυπήσουν στην Αγγλία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να τους σταματήσουμε με τρόπο αποφασιστικό. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον θέσεων των τζιχαντιστών κοντά στο στρατηγική σημασία φράγμα της Μοσούλης. Την Κυριακή, οι Ιρακινές δυνάμεις κατάφεραν να σπάσουν τη δίμηνη πολιορκία των εξτρεμιστών στην Αμερλή. Την πόλη επισκέφθηκε ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ιράκ, Νούρι Αλ-Μαλίκη, ο οποίος είναι χάρη τους στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ο ΙΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή έρευνας για τις ομότητες των τζιχαντιστών στη χώρα. Εγκρίθηκε λοιπόν από τη Γερμανική Βουλή η απόφαση να αποσταλεί οπλισμός και εφόδια στους Κούρδους μαχητές στο βόρειο Ιράκ. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά με τα πολεμικά που μία χώρα στέλνει οπλικά συστήματα σε εστίες κρίσης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Το μεταπολεμικό δόγμα περί μία αποστολής οπλικών συστημάτων σε εστίες κρίσης έσπασε το Βερολίνο, καθώς η Bundestag ενέκρινε την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να ενισχύσει τους Κούρδους μαχητές στο βόρειο Ιράκ. Είχαμε την επιλογή είτε να μην αναλάβουμε το ρίσκο, να μην παράσχουμε τίποτα και τελικά να αποδεχθούμε την επέλαση της τρομοκρατίας, είτε να ενισχύσουμε εκείνους που απεγνωσμένα αλλά με σθένος μάχονται με τις ελάχιστες πηγές ενάντια στη φρικτή τρομοκρατία. 500 αντιαρματικοί πύραυλοι, 40 πολυβόλα και 8.000 επιθετικά τυφέκια θα αποσταλούν στους Πεσμεργά άμεσα, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια της Γερμανίας θα ανέλθει στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Το Βερολίνο τονίζει ότι τα όπλα είναι από εκείνα που χρησιμοποιεί και ο Ομοσπονδιακός Στρατός της Γερμανίας, υπονοώντας ότι είναι αρίστης ποιότητας. Υπάρχει λοιπόν μια κινητοποίηση για το θέμα στο Ιράκ και θα συνεχίσουμε πάλι με την τρομοκρατία και την Ευρώπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron εξήγηλε χθες νέα δρακόντια μέτρα προστασίας κατά της τρομοκρατίας. Μάλιστα τόνισε πως η ανεκτικότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται με την παθητική αποδοχή πολιτισμών και συμπεριφορών που είναι διαμετρικά αντίθετες με τις αξίες μας. Να ακούσουμε τι δήλωσε. Δέσμη μέτρων κατά της τρομοκρατικής απειλής που δέχεται η χώρα του εξήγηλε τη Δευτέρα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ο David Cameron. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για αφαίρεση διαβατηρίων από ύποπτα άτομα, ενώ τόνισε πως οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται βάσει νόμου να δίνουν επιπλέον στοιχεία για ύποπτους επιβάτες τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτρέπεται η προσγείωση σε βρετανικό έδαφος. Είμαστε περήφανοι για το ότι αποτελούμε ένα ανοιχτό, ελεύθερο και ανεκτικό έθνος. Όμως η ανεκτικότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται με την παθητική αποδοχή πολιτισμών και συμπεριφορών που είναι διαμετρικά αντίθετες με τις αξίες μας. Η τήρηση των Βρετανικών αξιών δεν είναι επιλογή. Είναι καθήκον για όλους όσοι ζουν στη Βρετανία. Θα σταθούμε στο ύψος των αξιών μας, θα επικρατήσουμε αυτού του εξτρεμισμού και θα διασφαλίσουμε τον τρόπο ζωής μας για τις επόμενες γενναίες. Ήδη από την Παρασκευή οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Βρετανία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι απειλές του εκτελεστή του James Foley συγκλώνησαν διεθνώς. Όμως η βρετανική του προφορά ήταν αυτό που έκανε περισσότερο την Αγγλία να νιώσει ότι απειλείται. Υπάρχει λοιπόν μία γενική αναστάτωση και μία γενική κινητοποίηση για τα θέματα αυτά. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Infotainment έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.